γραμματέα, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι. Ως περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου, μεταφέρω αισθήματα χαράς και ικανοποίησης του κάθε πολίτη των νησιών μας, καθώς η Λέσβος αναγνωρίστηκε στο σύνολό της από την UNESCO ως παγκόσμιο γεωπάρκ. Και επιτρέψτε μου γι' αυτό να συγχαρώ τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Ζούρο, για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Θυμίζω ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε το 2000 από τη Λέσβο με την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, όταν τότε μία μικρή σχετικά περιοχή, προστατευόμενη περιοχή του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου, σε συνεργασία με περιοχές από την Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη του γεωτουρισμού. Και αυτή η συνεργασία οδήγησε στη δημιουργία του Παγκόσμιου Δικτύου των Γεωπάρκων της UNESCO. Η ανάπτυξη των γεωπάρκων σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε 15 χρόνια μετά στην υιοθέτηση από την UNESCO του νέου προγράμματος Παγκόσμια Γεωπάρκα. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, μετέχει με 5 περιοχές στο νέο αυτό πρόγραμμα της UNESCO. Είναι ένα γεγονός το οποίο καταδεικνύει τον πλούτο της ελληνικής γεωλογικής κληρονομιάς και αναδεικνύει ταυτόχρονα τις ευκαιρίες αλλά και τις δυνατότητες οι οποίες ανοίγονται μέσω της προβολής και της ορθολογικής τους διαχείρισης για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη που είναι και το μεγάλο ζητούμενο των ημερών μας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει και στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια ενισχύοντας το γεωπάρκο της Λέσβου μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Βορείου Αιγαίου. Χρηματοδοτήσαμε ήδη το έργο Γεωπάρκα της Λέσβου, εδράσεις σήμανσης, ψηφιακής ανάληψης και προβολής, ένα έργο προϋπολογισμού 560.000 ευρώ, μέσα από το οποίο εκπληρώνονται όλες οι συστάσεις που έθεσε η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης του Γεωπάρκου της Λέσβου το καλοκαίρι του 2012. Επίσης, χρηματοδοτήσαμε το έργο ανάδειξη και αξιοποίηση του απολιθωμένου δάσους της νησίδας της Νησιώπης, ένα έργο προϋπολογισμού 2.250.000 ευρώ, ένα έργο μέσω του οποίου αναδεικνύονται τα απολιθώματα της νησίδας της Νησιώπης και δημιουργείται το πρώτο θαλάσσιο πάρκο απολιθωμάτων στην Ελλάδα. Από την πρώτη πειραματική του λειτουργία αποδείχθηκε ότι αποτελεί πραγματικά ένα εξαιρετικό εργαλείο ανάπτυξης του γεωτουρισμού. Με αυτά τα δύο προγράμματα, αλλά και με μια ευρύτερη στήριξη την οποία δίνουμε στο γεωπάρκο της Λέσβου, πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στην προβολή του εντός και εκτός Ελλάδος, εν ώψη μάλιστα και της επικείμενης αξιολόγησης που θα γίνει από την UNESCO το προσεχές καλοκαίρι. Παράλληλα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουμε αποφασίσει και ενισχύουμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους στην προσπάθεια της προβολής των μνημείων της γεωλογικής μας κληρονομιάς. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο του 2016 και στο πλαίσιο του έτους Ελλάδας-Ρωσίας. Θα παρουσιαστεί λοιπόν στη Ρωσία η έκθεση Αιγαίων, η γένεση ενός αρχιπελάγου. Μια έκθεση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, έχουμε διοργανώσει αρκετές εκδηλώσεις προβολής, με τελευταία και πιο πρόσφατη, αυτή η οποία έγινε στη Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΕΜΙΤ, τον Ιανουάριο του 2016, όπου κάναμε μια ειδική εκδήλωση για την προβολή των γεωμνημείων των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, η προσπάθεια προβολής της φυσικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα για την αλλαγή της εικόνας των νησιών που πλήττονται από το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Και καταλυτική σε αυτό είναι η συμβολή του Γεωπάρκου της Λέσβου. Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζοντας την παρουσίαση του νέου προγράμματος της UNESCO, θα ήθελα για άλλη μια φορά να συγχαρώ όλους τους συντελεστές και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Αλλά είναι μαζί μας ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, υπεύθυνος για θέματα περιβάλλοντος, τον οποίο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα και χαιρετισμό.
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για τη Γλώσσα, κύριε Πρόεδρε της Παγκόσμιου Δικτύου Γλωσσών, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση της επίδοσής σας και να σας μεταφέρω τις ευχές περί